Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα, με τη βοήθεια της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας Κατερίνας Κρητικού, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ανησυχεί πολλούς γονείς που βρίσκονται στο κατόφλι ενός χωρισμού. Πώς θα μιλήσουν στα παιδιά τους, ανάλογα με την ηλικία τους, για το γεγονός ότι οι γονείς τους πήραν την απόφαση να μην είναι πια μαζί. Γεια σας, κυρία Κρητικού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η ανακοίνωση του χωρισμού δύο ανθρώπων που είναι γονείς είναι μια δύσκολη υπόθεση σε όποια ηλικία και αν συμβαίνει αυτό. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι κάποιες ηλικίες είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες? Πρώτα απ' όλα, να σας πω κάτι έτσι που θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση. Βεβαίως. Γενικότερα, ας αποφύγουμε λίγο την κριτική που γίνεται πάρα πολύ έντονα και στους ανθρώπους που χωρίζουν, γιατί στην Ελλάδα και με την κουλτούρα που έχουμε εμείς, το διαζύγιο δεν γίνεται ανάμεσα σε 4, σε 3 ή σε 2. Γίνεται ανάμεσα σε 102, διότι υπάρχουν πάρα πολλά γύρω-γύρω και γονείς. Εννοείται οικογένειες, ακόμα και κοινωνικά. Φίλοι, πάρα πολλοί φόβους κτλ. Οπότε ας έχουμε λίγο καλή πρόθεση σε αυτά που ξεκινάμε να λέμε και χωρίς καθόλου κριτική για κανέναν, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε και εμείς που μιλάμε άνθρωποι και έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες. Υπέροχο αυτό που λέτε, απλώς για να γίνει πράξη πρέπει ένας άνθρωπος να έχει δουλέψει λίγο με τον εαυτό του. Ναι, ναι. Και εσείς το ξέρετε γιατί είναι η δουλειά σας αυτή. Ναι. Οπότε για πείτε μας. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ευαίσθητες ηλικίες. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πείτε στην εφηβεία ή όταν το παιδί διαμορφώνει την προσωπικότητά του, που είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Πρώτα απ' όλα, γενικότερα το διαζύγιο και όλες οι κρίσεις έτσι σε μια οικογένεια και προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν είναι δύσκολες δοκιμασίες. Εγώ δεν θα πω ότι υπάρχουν ευαίσθητες με την έννοια τη συναισθηματική έννοια. Θα πω ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να κατανοήσουν κάποια πράγματα, κάποια που δεν μπορούν εύκολα, όχι νοητικά δεν εννοώ αυτό, αλλά λόγω εμπειριών που έχουν, της ηλικίας που έχουν. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι υπάρχουν ηλικίες που χρειάζονται κάποιες προσοχή, προσοχή, να το πούμε έτσι. Κάποιον άλλο χειρισμό, αν επιτρέπετε αυτό. Αυτό όμως που είναι γεγονός σε όλα είναι ότι είναι σημαντικό να πούμε αυτό που γίνεται με απλά κατανοητά λόγια και ειλικρίνεια, αλήθεια. Σε ένα παιδάκι ας πούμε που είναι... Γιατί ηλικία θέλετε να μιλήσουμε, κάτι συγκεκριμένο? Πρώτα απ' όλα να μου πείτε αν όντως υπάρχουν ευαίσθητες ηλικίες. Να το κάνουμε λίγο πιο σαφές έτσι αυτό. Τι εννοούμε ευαίσθητες ηλικίες? Όπως για παράδειγμα από 0 έως 3. Okay, εδώ μιλάμε για εντελώς διαφορετικές ηλικίες, δηλαδή αυτό είναι βρέφος. Μιλάμε για νήπια, όχι μέχρι 3, από 0 μέχρι 1,5 ας πούμε, από 0,1 με 1,5 υπάρχουν, είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Οπότε δεν πολύ έχουν αίσθηση, όχι, δεν υπάρχει κανένα παιδί που δεν καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει κανένα παιδί που δεν αισθάνεται έτσι, από την ώρα της σύλληψης, όχι στη γέννα, από την προδιάθεση και τη σχέση που έχει το ζευγάρι που γεννάει. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ας δεχτούμε λίγο τα παιδιά, όχι μόνο σε ηλικίες, αλλά και ως οντότητες που δεν ξέρουν να μιλήσουν, όχι δεν αισθάνονται. Με αυτή την έννοια, ωραία, λοιπόν, το 0 ως 1,5 τώρα μιλάει, δεν μιλάει, θα αναζητήσει τον μπαμπά, τη μαμά. Υπάρχει η αίσθηση του αν έχει φύγει κάποιος από το σπίτι, υπάρχει η αίσθηση του πώς είναι το σπίτι, ποιος έχει ένταση, πώς είναι το ζευγάρι μαζί. Αυτό απορροφάται σε μικρή ηλικία. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω σε ένα βρέφος, σε ένα παιδί. Ναι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μεταξύ 2 και 5 ετών. Πώς μπορούν οι γονείς να εξηγήσουν το διαζύγιο σε ένα παιδί αυτού του ηλικιακού γκρουπ? Εδώ είναι πολύ βασικό, γενικότερα είναι βασικό να συνδέονται οι γονείς μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα να συνδέονται με τον εαυτό τους είναι το κυριότερο. Πριν βρεθούν μαζί, πάμε πολύ μακριά, αλλά ας ακουστεί και αυτό, κάποια πληροφορία και από εδώ κάτι θα μείνει. Επίσης, αν ήταν συνδεδεμένοι μπορεί να μην χώριζαν, αλλά... Ναι, δεν είναι απαραίτητο επειδή είμαι συνδεδεμένος, επειδή συνδέομαι με κάποιον την ώρα που ετοιμάζομαι να παντρευτώ ή δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας στη ζωή του ή συζεί. Δικαίωμά του είναι. Το ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να τα αποφασίσω και να το κάνω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι όλη μου τη ζωή εκεί. Εκεί
θεωρούσα okay αυτό που κάνω. Τότε. Ναι, ξεκίνησα. Ας μην τα ισοπεδώνουμε πια όλα με την έννοια ότι πρέπει να είμαι κάτι σαν μάντης, ας πούμε, ότι μετά από 10-15 χρόνια αλλά θα αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς. Αλλάζουν. Φυσικά και αλλάζουν. Πάμε να δούμε αυτά τα παιδάκια. 2-5. Εδώ λοιπόν προϋπόθεση, τουλάχιστον για μένα, και έτσι νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο, να δουλεύουν οι άνθρωποι με τον εαυτό τους, αλλά μια και δεν είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό, αφού βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την ανακοίνωση, έχει σημασία να είμαστε οι δυο μας, να έχουμε τα παιδιά μας, αν είναι δυνατό. Κάποιες οικογένειες έχουν και περισσότερα από ένα παιδιά και ίσως και διαφορετικές ηλικίες. Είναι καλό λοιπόν να είναι όλα τα παιδιά εκεί. Να και οι δύο γονείς. Και αυτό είναι, δεν είναι απλά απαραίτητο, είναι... Πρέπει να γίνει. Ας βάλουμε και ένα πρέπει εδώ, δεν είναι κακό. Έχουμε ακούσει και περιπτώσεις που το λέει η μάνα ή ο πατέρας. Ναι, συμβαίνουν τα πάντα. Και ξέρε, πόσο πληγωτικό είναι αυτό. Είναι για όλους. Είναι και για τα παιδιά φυσικά, γιατί κάποιος λείπει. Κάτι εκεί αρχίζει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Δεν κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να είναι ξεχωριστά. Γιατί δεν ακούνε και τους δύο ανθρώπους. Γιατί δεν στηρίζουν την οικογένεια και οι δύο γονείς. Αυτό είναι απαραίτητο. Και την ώρα που μιλάμε, όσο περισσότερο μπορούμε, μάλλον αυτό το περισσότερο είναι λίγο παρεξηγημένο. Έχει σημασία να είναι οριοθετημένη κουβέντα, δηλαδή να πούμε από κοινού ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο μαζί, υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν είμαστε ζευγάρι, δεν είμαστε ζευγάρι με αυτή την έννοια, δεν είμαστε πια, δεν θέλουμε να είμαστε πια παντρεμένοι, αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αλλά αυτός ο κύκλος για μας τελείωσε. Να σας πάω στα δύσκολα όμως τώρα. Ναι, να με πάτε και αρχίζουν και κλαίνε τώρα. Και όχι μαμά, όχι μπαμπά, δεν θέλουμε να χωρίσετε. Και τον πιάνει από τον μπατζάκι και την πιάνει από τη φούστα. Γενικότερα οι αντιδράσεις των παιδιών και οι δικές μας, γιατί ξεχνάμε όλοι ότι υπήρξαμε και παιδιά κάποτε, έτσι αν κάνουμε λίγο ένα stop, να κάνουμε λίγο πίσω. Γιατί δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να αγχωθεί, να στεναχωρηθεί, να κλάψει, να μην θέλει αυτό που γίνεται? Είναι ξαφνικά σαν να πρέπει όλα να είναι απολύτως στρωμένα και να μην χρειάζεται κανένας να φέρει αντίρρηση. Καταπληκτικό. Αυτό από μόνο του δεν είναι δημοκρατικό. Κλαίει ένας άνθρωπος και... Τον παίρνεις αγκαλιά. Τον ακούω. Τον ακούω. Πάμε για τα παιδιά 6 με 8 ετών. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να τονίσουν όταν εξηγούν το διαζύγιο σε παιδιά δημοτικού? Εδώ αλλάζει και η καθημερινότητα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πρακτικό κομμάτι. Είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα και είναι απολύτως αποδεκτά, αλλά το πρακτικό κομμάτι ενός σπιτιού, αυτά που αλλάζουν, πρέπει να επικοινωνηθούν. Γιατί να... έχουμε και τα Σαββατοκύριακα τώρα, έχουμε... Τώρα μπερδεύεται το πράγμα, αλλά... Να σας πω κάτι, δεν μπερδεύεται τόσο πολύ. Μην ξεχνάμε ότι και οι άνθρωποι που χωρίζουν έχουν δικά τους τραύματα που πυροδοτούνται μέσα σε αυτό το διαζύγιο που ξεκινάει. Πυροδοτούνται και πράγματα που έχουν οι γονείς από την παιδική τους ηλικία. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη φροντίδα εδώ. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα τραύμα εγκατάλειψης κάποιος. Ναι. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι. Οπότε με το διαζύγιο του βγαίνει στην επιφάνεια και δεν μπορεί καν να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να είναι προστατευτικός. Ναι, να ήταν κρυμμένο ή να ήταν μέσα στην όλη οικογένεια. Δεν νομίζω ότι παρατηρεί και πολύ. Και δεν μπορεί να νομίζω ότι παρατηρούν τα ζευγάρια, ούτε τον εαυτό τους μεμονωμένα, ούτε όλες οι οικογένειες, τα μέλη της. Οπότε εκεί μπορεί να βγει σε κάτι υπερπροστατευτικό, δηλαδή σε κάτι που κι εγώ δεν μπορώ να φύγω από το παιδί μου και έρχομαι για στήριξη αντί να έρθει εκείνο. Ή να είναι πολύ απότομα κάτι, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ και δεν μπορώ να το συζητήσω. Δεν έχω τη δύναμη. Δεν ξεκινούν όλα με κακές προθέσεις. Εγώ θα πω ότι κανένας δεν ξεκινά με κακή πρόθεση, κανένας άνθρωπος έχει πάρα πολλά πράγματα πίσω του. Βλέπουμε τώρα με αυτό που είπατε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο μαμάδων, γιατί εκείνες φροντίζουν και μένουν με τα παιδιά, να κοιμούνται με το παιδί από τότε που χωρίζει. Φεύγει ο άντρας από το σπίτι, ο σύζυγος, και κοιμούνται ή με το κορίτσι ή με το αγόρι. Δηλαδή το έχω παρατηρήσει αυτό πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται κάτι ξαφνικά. Δηλαδή δεν παίρνω το παιδί μου αύριο που χωρίζω και ξαφνικά νιώθω αυτή την εγκατάλειψη ή την ενοχή ή το φόβο ή τη δοκιμασία που περνάω μέσα στο διαζύγιο και παίρνω έναν άνθρωπο να κοιμηθώ μαζί του. Υπάρχουν κομμάτια μέσα εκεί στη διάρκεια του γάμου, μέσα στην οικογένεια, που έχουμε δείγματα ότι κάτι δεν είναι ίσως πολύ απόλυτα λειτουργικό, όπως σε όλους μας, έτσι. Ας μην πετάμε έτσι πέτρες παντού.
Αυτό το κομμάτι λοιπόν εδώ, ακριβώς επειδή έχει και πίσω του κουλτούρα, που έχει σημασία να την κοιτάμε πάντα, και οι γυναίκες είναι προορισμένες για κάτι και οι άντρες είναι προορισμένοι για κάτι, όπου εκεί στην κρισιμότητα ενός διαζυγίου αρχίζω να παίρνω ευθύνες πολύ περισσότερες, να μην μπορώ να διαχειριστώ το φόβο μου, να μην έχω στήριξη από τον άνθρωπο που χωρίζω, ούτε κι εγώ να μπορώ να τον στηρίξω, και να νιώθω ότι για να προστατεύσω το παιδί μου ίσως ή και τον εαυτό μου, μάλλον πρώτα τον εαυτό μου, καλό είναι πάντα να επουλώσω πάντα. Έτσι. Πάντα, και το εγώ είναι πολύ ok, αλλά πολλές φορές δεν μπορώ να το διαχειριστώ με ένα σωστό τρόπο. Το φέρνω λοιπόν πολύ πιο κοντά μου, να προστατεύσω εμένα, να έχω ένα σύμμαχο, να προστατεύσω το παιδί μου, να νιώσει θαλπορή ζεστασιά. Θα μιλάμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας και για τις ηλικίες, απλώς βγαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα, ναι, στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάνουμε. Βλέπουμε όμως πατεράδες ή μητέρες πολύ θυμωμένες με αυτό, οπότε η καθημερινότητα μετά γίνεται πάρα πολύ δύσκολη για τα παιδιά. Είναι ακατηγορία ένας τον άλλον. Ή να μην θέλει να δει το παιδί του ένας πατέρας για να τιμωρήσει εντός εισαγωγικών, ναι, τη μητέρα. Δεν είναι ότι δεν το... Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Μήπως πρέπει να πάνε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας πριν πάρουν την απόφαση να χωρίσουν? Ναι, αυτό με τη βοήθεια. Σας έκανα 100 ερωτήσεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο λόγος εσάς. Δεν πειράζει. Αυτό με τη βοήθεια δεν ξεκινάει. Η δυσκολία για να ζητήσω βοήθεια δεν ξεκινάει στην ενήλικη μου ζωή. Η δυσκολία για να ζητήσω βοήθεια ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία. Δηλαδή, έχω μάθει να μην ζητάω βοήθεια ή έχω μάθει να μην υπάρχουν τρόποι να λύσω τα προβλήματά μου. Είτε γιατί δεν μ' άκουσαν οι γονείς μου μικρό, και αυτό ισχύει για όλους μας, είτε γιατί δεν μου είπαν ότι υπάρχουν λύσεις, είτε γιατί δεν με βοήθησαν να διαχειριστώ κάτι μέσω και άλλων πραγμάτων έξω από τις οικογένειες, χωρίς να είναι τόσο κλειστό αυτό το πλαίσιο. Οπότε πολλές φορές ακούμε τα ζευγάρια να μην ζητάνε βοήθεια με την έννοια ότι... Ψυχολογική εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω τι μου γίνεται, μπορώ να το λύσω, θα βρούμε τη λύση μόνοι μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα γύρω του αυτό. Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς που είναι τόσο θυμωμένοι με τον σύντροφό τους και το βγάζουν αυτό, το εκφράζουν στη ζωή την κοινή με τα παιδιά? Ο θυμός, μεγάλη ιστορία ο θυμός. Ο θυμός πρώτα απ' όλα, έτσι λίγο για να το βοηθήσουμε, είναι σύμπτωμα. Είναι ένας φόβος από, ναι, πίσω. Ναι, ναι, είναι φόβος, είναι απώλεια, είναι θλίψη, είναι ζήλια. Απόρριψη. Χωρίς να την κατακρίνουμε τη ζήλια. Φυσικά γιατί ένα συνέστημα δεν κατακρίνουμε. Έτσι. Ναι, κανένα. Είναι πάρα δεν πολύ υπάρχουν θετικά αυτό και αρνητικά συναισθήματα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Okay. Οπότε τι πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του αυτός ο γονιός, αυτό θα πείτε, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι μπορεί, ότι σίγουρα είναι χρήσιμο να δουλέψει, σίγουρα είναι χρήσιμο το πλαίσιο να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο. Όσοι άνθρωποι λοιπόν ακούνε και τώρα ή που θα βρίσκονται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, να σκεφτούν ότι ο θυμός δεν είναι αυτό που αισθάνομαι. Δεν είναι συνέστημα ο θυμός. Ο θυμός είναι κάτι, είναι ένα σύμπτωμα που μου δείχνει ότι κάτω μέσα μου υπάρχει κάτι άλλο πάρα πολύ έντονο που θέλω να το δω. Και αυτό πρέπει να δει. Ναι, σωστά. Ναι. Πάμε στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας μεταξύ 9 και 12. Πώς μπορεί να διαφέρει η συζήτηση για το διαζύγιο, τι ρόλο παίζει η ρουτίνα και η σταθερότητα στην καλύτερη προσαρμογή αυτών στις αλλαγές που σχετίζονται με το διαζύγιο? Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ρουτίνα σε όλους μας. Είναι ένα σταθερό περιβάλλον για όλους μας μέσα στην αστάθεια που έχει η ζωή, έτσι, γιατί και αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή που έχει ένας άνθρωπος γενικότερα για τη ζωή του. Δηλαδή είναι κάτι που κυλά, το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και η ρουτίνα για μας, για όλους μας είναι σημαντική, γιατί θέλουμε σταθερά σημεία, θέλουμε να χωρίζουμε τη μέρα μας, θέλουμε να συναντιόμαστε και να φτιάχνουμε πλαίσια γύρω μας που να μπορούμε να πατάμε. Και εκεί να κάνουμε τις αλλαγές, εκεί να κάνουμε και τα διάφορά μας. Εδώ λοιπόν για αυτά τα παιδιά που είναι λίγο μεγαλύτερα και είναι πάλι σε ένα κομμάτι που είναι στην προεφηβεία, χρειάζεται και εδώ να πω την ιστορία μου, δηλαδή να πω και πρακτικά, να εξηγήσω τι συμβαίνει εδώ. Πήραμε μια απόφαση και οι δύο από κοινού. Δεν χρειάζεται να πούμε πράγματα τόσο πολύ προσωπικά με το τι έχουμε εμείς σαν ζευγάρι. Να πούμε ότι εμείς αποφασίσαμε να σταματήσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν είμαστε γονείς, γιατί είμαστε οι γονείς σου. Είμαστε οι γονείς σας. Θεωρείτε ότι τα παιδιά νιώθουν όλα όσα συμβαίνουν στο σπίτι, ακόμη και αν δεν εκφράζονται? Ναι, γιατί εκφράζονται. Βλέπουμε περιπτώσεις οικογενειών που δεν τζακώνονται, δεν μαλώνουν. Και όταν ανακοινώνουν στα παιδιά τους ότι θέλουν να πάρουν διαζύγιο, τα παιδιά μένουν έκπληκτα, σοκαρισμένα. Και μάλιστα όντως το έχω ακούσει αυτό, να λένε ότι μα δεν καταλαβαίνω τι συνέβη. Αν τσακωνόντουσαν τουλάχιστον ή φωνάζανε, θα ήμουν οκ. Okay. Δηλαδή ότι δεν μου άρεσε αυτή η συμπεριφορά, οπότε ναι. Αλλά το άλλο πώς το εξηγείς? Το νιώθουν, αλλά δεν ξέρουν ότι το νιώθουν. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα, μια οικογένεια που δεν συζητά, δεν διαφωνεί, δεν μαθαίνει να διαχειρίζεται αυτά που λέει, δεν αποδέχεται τον εαυτό της. Δεν ξέρω ποιο λόγο έχει. Πάρα πολλοί θα υπάρχουν να κρύβω πάρα πολλά πράγματα και να τα βγάζω έξω. Τα κρύβω από τα παιδιά. Δεν κρύβω τίποτα από κανέναν, γιατί το σώμα μου φαίνεται, η διάθεσή μου φαίνεται, το βλέμμα μου φαίνεται. Πρέπει να. Κάτι άλλο να συμβαίνει εδώ, δηλαδή, για να μπορώ να κρύψω τα πάντα που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι δυσλειτουργικά μέσα σε ένα σπίτι. Ναι, ναι. Ή ακόμα και το να μοιράζομαι, να μπορώ να ζήσω μια ζωή που δεν μοιράζομαι, που δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Εδώ αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε όλοι αυτό, έτσι. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει λοιπόν τα παιδιά, πέρα από το σοκ που έρχεται, είναι η πρώτη αντίληψη ενός μιας κατάστασης που εγώ δεν την έχω δει πουθενά. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος όμως να μείνει λίγο, να βοηθήσει τα παιδιά να θυμηθούν πάρα πολλές λεπτομέρειες, να μπει λίγο μέσα στο συναισθηματικό κομμάτι, θα δούμε ότι τα παιδιά έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα και πολλές λεπτομέρειες και πολλές αισθήσεις και πολλές ελλείψεις μέσα στο σπίτι, όπου εκεί λοιπόν χρειάζεται πάλι παρατήρηση και στήριξη. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος μέσα στο πλαίσιο του και στο σπίτι του που να μην θυμηθεί με βοήθεια και με εξήγηση και με στήριξη τι έχει συμβεί, έτσι ώστε να βοηθηθεί από αυτό το σοκ που ξαφνικά είναι μια ωραία, πολύ ωραία τριαντάφυλλα και τώρα έχουμε μείνει με ένα κοτσάνι. Όχι ότι έχει κάτι κακό το κοτσάνι. Κυρία Κρητικού, πριν πάμε στους εφήβους 16 και 18, να μιλήσουμε για το 13-15, γιατί η εφηβεία είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη ηλικία. Δεν μιλάνε τα παιδιά με τους γονείς, κλείνονται στο δωμάτιό τους. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα από εδώ και πέρα. Τι γίνεται εδώ? Πώς θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό οι γονείς? Αυτές οι ηλικιακές ομάδες που είπαμε τώρα είναι κοντά γενικά, γιατί είναι και παιδιά που έτσι, τα 13-15, αυτό δεν είπαμε τώρα, ναι, θυμάμαι καλά. Το ίδιο πράγμα ζητούν, πολύ περισσότερο να είσαι ειλικρινής. Όσο γίνεται. Ναι. Όσο γίνεται, ναι. Είπατε να μην μπούμε προσωπικά μας πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, για αυτό που αποφασίζουμε να κάνουμε, ότι σταματάμε το γάμο μας, ότι δεν είμαστε πια παντρεμένοι, ότι είμαστε γονείς, είμαστε εδώ. Γιατί όμως, γιατί χωρίζετε? Θα τους πεις γιατί χωρίζετε, γιατί δεν νιώθω πια. Και οι δύο μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε πια μαζί, δεν αισθανόμαστε το ίδιο όπως ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Έχουμε κάποιες διαφορές που δεν μπορούμε να τις γεφυρώσουμε και δεν είναι απαραίτητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε στα παιδιά ότι δεν είναι απαραίτητο να γεφυρώσω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να είμαι πάντοτε ζευγάρι με κάποιον και ας έχουμε κάνει παιδιά. Είναι κάτι σαν διαταγή αυτό. Είναι κάτι σαν ένας άγραφος νόμος που δεν πρέπει κανένας να τον αλλάξει. Θυμώνουν όμως τα παιδιά. Και πολύ καλά κάνουν και θυμώνουν, και αυτό είναι αποδεικτό. Υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες μέσα στα παιδιά. Γιατί ανάλογα με το τι έρχεται από εκεί, τα παιδιά σκέφτονται τι είναι αυτό που φταίει. Μήπως φταίνε εκείνα, εννοείται. Και αυτό έρχεται πολλές φορές στη σκέψη τους. Το πώς, περισσότερο ο θυμός πάλι έρχεται ίσως από φόβο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Που θα είναι ο γονιός μου, πώς θα τον βλέπω, θα τον βλέπω. Θα μπορώ να έχω την ελευθερία να τον παίρνω τηλέφωνο? Θα γίνουν τα πράγματα όπως γινόντουσαν κάθε μέρα? Τι θα αλλάξει για μένα εδώ? Τι θα πιστεύει ο ένας αν θα μείνω εδώ με τον άλλον που θα φύγει? Εσείς πιστεύετε ότι το ιδανικό θα ήταν οι δύο γονείς που πάβουν να είναι σύντροφοι, να βλέπουν καθημερινά τα παιδιά τους, να συμμετέχουν στην ρουτίνα, στην καθημερινότητα, στις εξωσχολικές δραστηριότητες, να τα πηγαίνει, να τα φέρνει, να μπαίνει σπίτι ο πατέρας στο σπίτι που μένουν τα παιδιά? Εδώ λοιπόν πολλές φορές τα διαζύγια
πετυχαίνουν οι γονείς κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, καταμερισμός των εργασιών, σεβασμός ανάμεσα στα φύλλα και τα δύο, και της μαμάς και του μπαμπά, σεβασμός προς τα παιδιά, το πώς είναι η καθημερινότητά μας, ευθύνες που πρέπει και είναι χρήσιμο να παίρνει ο καθένας στις δικές του. Πολλές φορές λοιπόν με το διαζύγιο δίνεται ακριβώς αυτή η ευκαιρία να μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ισότιμο, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της πρώην μας, του πρώην μας και των παιδιών μας. Και αν αυτό, γιατί έχει σημασία πώς αποφασίσει το ζευγάρι, αν είναι παρεμβατικός ένας άνθρωπος, μένει η μαμά με τα παιδιά σου, αυτό είναι το πιο συνδυσμένο που βλέπουμε, το να μπαίνει ο μπαμπάς μέσα σε ένα σπίτι, ίσως να μην είναι και το πιο okay αυτό. Δεν εννοώ να απομακρυνθούν, που μπορεί να χρειαστεί και κάποια στιγμή, έτσι. Όχι να απομακρυνθούν, να μην βλέπονται. Νομίζω ότι ξεκινούν δύο σπίτια. Ένα εδώ, ένα της μαμάς και τα παιδιά, όπως το έχει φτιάξει ο κάθε άνθρωπος, και ένα του μπαμπά. Δεν έχουμε κανόνες μέσα στα σπίτια μας, δεν έχουμε όρους. Έτσι. Ας τους σεβαστούμε λιγάκι. Θέλετε κάτι να πείτε συγκεκριμένα για τα πολύ μεγάλα παιδιά που είναι 16, 18. Τι θα χρειαζόταν να προσέξουμε εδώ? Για πείτε μας. Αυτά τα παιδιά που θεωρούμε μεγάλα, σε εισαγωγικά. Νομίζουμε ότι όλα τα καταλαβαίνουν. Τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι ότι δεν τα καταλαβαίνουν ή ότι δεν ξέρουν τι είναι διαζύγιο. Έχει σημασία λοιπόν εδώ, όχι μόνο όταν τους μιλάμε και είμαστε και τους λέμε αυτά που είναι να κάνουμε, να προστατεύσουμε και ίσως σκέψεις που είναι βαθύτερες, αν υπάρχουν και αδέρφια μέσα. Παίρνουν ευθύνες ίσως τα μεγαλύτερα παιδιά. Ακόμα και στο πλαίσιο που είναι μέσα στο σπίτι τους, αν έχουν αδέρφια, σκέφτονται τα αδέρφια τους. Αυτές οι ευθύνες είναι δικές μας. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τη στήριξη που έχουν τα αδέρφια μεταξύ τους, εκεί να ξέρουν πώς θα το κάνουν. Ναι, ήσασταν. Είναι χρήσιμο λοιπόν και στους ανθρώπους που θεωρούν ότι. Είναι μια ευθύνη των γονιών, δεν είναι κανένας παιδιού. Ναι. Κυρία Κρητικού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με τον Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.